πιο δύσκολο λίγο αυτό. Εδώ γράψτε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντα τον ταγλωτιστή που να ζητάει από το χρήστη να εισάγει ένα αριθμό νη μεταξύ του 5 και του 10 με αμυντικό προγραμματισμό. Εντάξει, τα έχουμε κάνει αυτά. Έπειτα ζητάει από το χρήστη να εισάγει νέα κυρίω αριθμού και του αποθηκεύει σε ένα πίνακα. Τα έχουμε κάνει και αυτά. Πάμε τώρα στο πρόβλημα. Να υπολογίζει το μεγαλύτερο και το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό από αυτού που είναι αποθηκευμένοι στον πίνακα και να του τυπώνει στην οθόνη. Εντάξει. Οπότε πάμε λίγο τώρα να το σκεφτούμε λίγο πώς θα το κάνουμε και βεβαίως για να σκεφτούμε πρέπει να φτιάξουμε ένα παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή θα φτιάξω ένα μεγάλο παράδειγμα εκτέλεση 1, 2, 5, 3, 8, 4, 7, 9, 10, 6, 4, 2, 5. Ένα μεγάλο πίνακα έφτιαξα εδώ και ούτως ώστε έχοντας πάντα στο μυαλό μου ότι ξέρω πως τρέχει το max βέβαια, έτσι, δηλαδή το μέγιστο το οποίο το μελετήσαμε στο μάθημα, ξέρω πως τρέχει. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα κάνω τώρα αυτή τη στιγμή είναι θα σκεφτώ με βάση αυτόν τον αλγόριθμο τον οποίο το ξέρω πώς θα το δουλέψω. Προφανώς θα κάνω μια διαπέραση του πίνακα, δηλαδή θα κοιτάζω τα στοιχεία από αριστερά προς τα δεξιά. Και τώρα μπορούμε να πούμε κιόλας ότι υπάρχουν δύο τρόποι να δουλέψει κάποιος. Ο ένας τρόπος ο οποίος μπορεί να δουλέψει κάποιος εντελώς χοντρικά είναι όπως θα το κάνεις με το μάτι. Δηλαδή, τι κάνεις αυτή τη στιγμή για να το λύσεις το πρόβλημα. Το πιο λογικό που θα έκανε κάποιος θα ήταν το εξής. Απά να βρει το 10, δηλαδή να πάει να κάνει μια διαπέραση να βρει το μέγιστο και μετά να το βγάλει με κάποιο τρόπο από τον πίνακα και αφού το βγάλει να ξανακάνει μια διαπέραση και να βρει το 9. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ λογικός αλγόριθμος και τώρα αυτό το να το βγάλει από τον πίνακα μπορεί να το κάνει με έναν απλό τρόπο. Ποιον, πήγαινε εκεί και στη θέση του 10, ας πούμε, βάλει το 0. Εντάξει, δηλαδή βάλει έναν αριθμό ο οποίος να είναι μικρότερο σίγουρα από δύο αριθμούς του πίνακα. Αν το κάνει αυτό τον αλγόριθμο, λοιπόν, θα είναι απόλυτα ορθός ο αλγόριθμός του. Έτσι, θα έχει κάνει δύο διαπεράσεις στον πίνακα. Δηλαδή, μία διαπέραση προκειμένου να βρει τον ένα μέγιστο και μόλις το πετάξει στα σκουπίδια να ξανακάνει τη δεύτερη διαπέραση για να βρει το δεύτερο μέγιστο. Πάρα πολύ σωστό αν σκέφτηκες έτσι. Τώρα, πάμε τώρα εμείς να το λύσουμε το πρόβλημα κάνοντας μόνο μία διαπέραση του πίνακα. Εντάξει, προφανώς θα είναι πιο γρήγορο σε σχέση με το προηγούμενο. Και τώρα, τα θέματα ταχύτητας βέβαια θα τα μάθει κάποιος στην πλητριάτα, δεν τα μαθαίνει τώρα ακόμα. Παρ' όλα αυτά, όμως, καταλαβαίνεις ότι είναι πιο γρήγορο να κάνεις μόνο μία σάρωση του πίνακα αντί να κάνεις δύο σαρώσεις του πίνακα. Λοιπόν, τώρα, πάμε λοιπόν να το κάνουμε κοιτώντας τα στοιχεία από αριστερά προς τα δεξιά. Έρχεται λοιπόν το 1, το 1 τώρα είναι το μέγιστο αυτή τη στιγμή, έτσι. Έρχεται και το 5, το 5 τώρα είναι μεγαλύτερο από το 1, αλλά αυτοί είναι οι δύο μεγαλύτεροι αριθμοί. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται τώρα το 2, τώρα οι δύο μεγαλύτεροι αριθμοί μέχρι στιγμής είναι το 5 και το 2. Συνεχίζουμε. Έρχεται το 3. Μα το 3 είναι μεγαλύτερο από το 2. Δηλαδή, άρα έχω ότι εδώ η μεγαλύτερη αριθμή είναι το 5 και το 3. Συνεχίζω. Έρχεται το 8. Το 8 τώρα είναι μεγαλύτερο και από το 5. Άρα λοιπόν τώρα έχω το 8 και το 5 να είναι οι δύο μεγαλύτεροι αριθμοί, έτσι. Συνεχίζω. Το 4 είναι μικρότερο και από τα 2, άρα το 8 και το 5 παραμένουν. Το 7 είναι, όπα, είναι μεγαλύτερο από το 5. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρει τη θέση του 5. Συνεχίζω. Αμέσως μετά έρχεται το 9. Το 9 είναι μεγαλύτερο και από τα 2. Άρα λοιπόν πρέπει το 7 να πάει από εκεί που ήρθε και να έρθει το 9 και το 8 σαν τους δύο μεγαλύτερους. Έρχεται το 10, το οποίο 10 είναι μεγαλύτερο και από τα 2. Συνεπώς, αυτό το οποίο πρέπει να κάνω είναι να γράψω το 10 και το 9 σαν τους δύο μεγαλύτερους. Μετά με το 6, με το 4, το 2 και το 5 δεν θα έχουμε κάποια άλλη τροποποίηση στον πίνακα. Πρόσεξε τώρα τι πρέπει να κάνεις, γιατί εδώ τα λέω λίγο γρήγορα, χάρη να ηχογράφησε. Αυτό τώρα που σταματάς και λες, α, έτσι όπως έτρεξα, ποιες περιπτώσεις προέκυψαν. Τι συνέβη δηλαδή πρακτικά. Αν εξαιρέσουμε τα βήματα της αρχικοποίησης τα οποία θέλω να τα σκέφτεσαι στο τέλος, αν πας από εδώ και μέσα, εντάξει, πρέπει να παρατηρήσεις το εξής. Μία περίπτωση η οποία έτυχε ήταν για παράδειγμα όταν ήρθε το 3, όπου το 3 ήταν μεγαλύτερο από το δεύτερο μέγιστο. Σωστά. Οπότε τον αντικατέστησε. Μία δεύτερη περίπτωση η οποία έτυχε ήταν το 8, όπου το 8 ήταν μεγαλύτερο και από τα 2, και από το 5 και από το 3. Εκεί λοιπόν κάναμε μία διαδικασία η οποία ήταν λίγο πιο επίπονη. Δηλαδή, διώξαμε το 3, αλλά τι κρατήσαμε στην ουσία, τον αριθμό ο οποίος ήρθε, το 8, και επίσης κρατήσαμε και το 5, το μεγαλύτερο από τους 2. Άρα λοιπόν τώρα θα πάμε να στήσουμε λίγο τον επαναληπτικό βρόχο, όπου τώρα σκοπίμως το παιχνίδι, ξαναλέω, παίζεται από το 3 και πάνω, σωστά. Γιατί οι δύο πρώτοι αριθμοί στην αρχή θα είναι σίγουρα οι δύο μέγιστοι και οι δύο θα είναι οι δύο μέγιστοι, ναι. Άρα λοιπόν κρατάω το βήμα της αρχικοποίησης αυτό εδώ και πάμε τώρα να στήσουμε τον επαναληπτικό μας βρόχο που θα παίξει από το 3 έως και τον νη. Εντάξει. Και τώρα πάμε να δούμε τώρα τι περιπτώσεις υπάρχουν. Καταρχάς πρέπει να αποθηκεύσουμε κάπου τους μεταβλητές. Οι μεταβλητές δηλαδή οι οποίες απεικονίζονταν το μέγιστο. Στην παλιά εκδοχή είχαμε μόνο μία μεταβλητή την οποία τη λέγαμε max. Εδώ θα χρειαστώ δύο. Θα βάλω λοιπόν το μεγαλύτερο από τους δύο να είναι ο max 1, θα το πω έτσι, και ο δεύτερος να είναι ο max 2. Άρα λοιπόν τώρα τι ξέρω. Ξέρω ότι ο max 1 είναι μεγαλύτερος από το max 2. Συνεπώς, τώρα τα πράγματα αρχίζουν να μορφοποιούνται, θέλω να πιστεύω, έτσι.
Πρώτη περίπτωση λοιπόν, εάν ο αριθμός ο οποίος μόλις διάβασα, δηλαδή πιν λογικά θα είναι το λέω τον πίνακα, το πιν του I, έτσι, ο τρέχον αριθμός που διάβασα, είναι μεγαλύτερος από το max 1. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Και αμέσως μετά θα το συντάξουμε και όπως πρέπει και μετά πάμε στο αλλιώς, όπου εδώ θέλω εμφολιασμένη, δηλαδή δεύτερη περίπτωση πρακτικά. Αν το πιν του I τώρα, εντάξει, δεν είναι μεγαλύτερο του max 1, απέτυχε ο πρώτος έλεγχος, αλλά αντίθετα είναι μεγαλύτερο από το max 2. Τότε στην περίπτωση αυτή κάτι πρέπει να κάνω. Εάν τέλος λοιπόν εδώ και επίσης εάν τέλος εδώ. Εντάξει. Στήσαμε πάνω κάτω τώρα τις εμφολιασμένες, τέλος για εδώ και πάμε τώρα να δούμε ποιες εντολές πρέπει να τρέξουμε. Πρώτη περίπτωση τώρα όπως είπαμε είναι αυτή εδώ στην οποία ανέφερα ότι το 8 είναι μεγαλύτερο και από το 5 και από το 3. Για πάμε να δούμε τώρα ποιες μεταβλητές έχουν τις κατάλληλες τιμές. Το 8 είναι το πιν του I στην περίπτωση αυτή, έτσι δεν είναι? Αμέσως μετά το max 1 είναι το 5 και το max 2 είναι το 3. Αυτό τώρα βολεύει ιδιαιτέρως γιατί μπορούμε να κάνουμε τη διαδικασία αρκετά εύκολα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, με ποια σειρά όμως? Θα γράψω πρώτα ότι το max 2 είναι ίσο με το max 1 για να πάει λίγο πιο κάτω το 5, έτσι. Και αμέσως μετά έχουμε ότι το max 1 είναι το πιν του I. Ιδιαίτερη προσοχή τώρα θέλει και το εξής. Το είχαμε δει και στο τεστάκι εκεί με τη swap, ότι η σειρά με την οποία πρέπει να γράψω τις εντολές είναι αυτή. Έτσι. Πρώτα να γράψω λέει το max 2 είναι ίσο με το max 1 και μετά το max 1 είναι το pin to i. Αν τις γράψω ανάποδα, δηλαδή γράψω πρώτα το max 1 είναι το pin to i, τότε παρατήρηση θα γίνει. Στη θέση του 5 θα γραφτεί το pin to i, δηλαδή το 8, και αμέσως μετά έχω χάσει την τιμή του 5. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, αυτό κάνω το και με το χεράκι στην προσομοίωσή σου για να το καταλάβεις καλά. Και πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση που ήταν αρκετά πιο εύκολη. Η περίπτωση ήταν που τη συναντήσαμε εδώ, είχε έρθει το 3, το οποίο είναι το pin to i, και το 3 είναι μεγαλύτερο από το 2. Τι πρέπει να κάνουμε τότε? Το max 2 μόνο πρέπει να αντικαταστήσουμε. Το max 1 να το αφήσουμε στην ισχύα του. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ότι θα πάω και θα γράψω ότι το max 2 είπαμε ότι είναι το pin to i. Εντάξει. Αυτός είναι ο κορμός λοιπόν του κώδικα που πρέπει να γράψω. Έκατσα και το σκέφτηκα. Το φιλοσόφησα, έκανα ένα παράδειγμα εκτέλεσης, είδα πώς δουλεύω με το χέρι και αμέσως μετά προσπάθησα να το προσομοιώσω με τον προγραμματισμό, δηλαδή με τα προγραμματιστικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Βεβαίως και χαιρόμαστε πολύ με αυτό, πάμε τώρα να το κάνουμε και κώδικα βέβαια αυτό το πράγμα, αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου αυτό το σκαρίφημα, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Μάντεψε, μάλλον θα πατήσω στην προηγούμενη εφαρμογή, γιατί στην προηγούμενη εφαρμογή είχαμε φτιάξει, είχαμε κάνει αρκετή δουλειά και είχαμε βάλει τον αμυντικό προγραμματισμό. Λοιπόν, max 2 λοιπόν, με τους δύο μέγιστους αριθμούς, το max είναι 10, αυτά είναι τα ίδια ακριβώς. Εδώ πρέπει να κάνω την αλλαγή στη μεταβλητή, το max. Θα άνοιγα και την εντολή, το κώδικα που είχα για το max εδώ πέρα, αλλά είναι πολύ απλός κώδικας. Ο μέσος όρος να πάει από εκεί που ήρθε, ο πίνακας στη θέση του. Το διάβασμα των δεδομένων ακριβώς το ίδιο, διαβάζουμε τα στοιχεία μας και πάμε εδώ πέρα όπου κάνω αναζήτηση μεγίστου καταρχάς, έτσι. Τι είπαμε τώρα στην εντολή της αρχικοποίησης, να το διορθώσουμε λίγο καλύτερα αυτό εδώ, μισό λεπτό. Υπολογισμός των δύο μεγαλύτερων αριθμών του πίνακα. Αυτή είναι η επεξεργασία που κάνουμε αυτή τη φορά. Και επίσης εδώ πέρα να πάω να σημειώσω τις δύο μεταβλητές, δηλαδή τη max 1 και τη max 2 όπως είπαμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την αρχικοποίηση. Όπως είπαμε, εδώ πρέπει στην αρχή οι δύο μεγαλύτεροι αριθμοί θα είναι οι δύο πρώτοι αριθμοί του πίνακα. Αλλά σύμφωνα με τον αλγόριθμο τον οποίο στήσαμε, το max 1 πρέπει να έχει τον μεγαλύτερο από τους δύο. Άρα εδώ η εντολή αρχικοποίησης πρέπει να είναι ελαφρά πιο περίπλοκη. Μην φανταστείς βέβαια και το φοβερό, απλά θα κάνω έναν έλεγχο, εντάξει. Εάν λοιπόν το pin του 1 είναι μεγαλύτερο από το pin του 2, στην περίπτωση αυτή, τότε. Ο μεγαλύτερος δηλαδή είναι ο πρώτος αριθμός του πίνακα. Το max 1 είναι το pin του 1 και το max 2 είναι το pin του 2. Αλλιώς, δεύτερη περίπτωση, έχω η περίπτωση αυτή είναι ότι ο μεγαλύτερος από τους δύο είναι τώρα ο pin του 2 και ο max 2 είναι ο pin του 1. Εντάξει, γιατί έχουμε υπονοήσει ότι κρατάω στο μεταβλητή max 1 το μεγαλύτερο μέγιστο και στο max 2 τον δεύτερο μέγιστο, εν πάση περιπτώσει. Πολύ ωραία, εάν τέλος εδώ.
Και βλέπεις εδώ ότι η εντολή αρχικοποίησης μπορεί να είναι τελικά και πιο περίπλοκη από απλώς μια γραμμή. Ο μέσος όρος να πάει από εκεί που ήρθε. Ωραία. Και πάμε τώρα εδώ στο σώμα του επαναληπτικού βρόχου. Όπως είπαμε, ο επαναληπτικός βρόχος θα τρέξει από το 3 έως το νι. Με συγχωρείς. Και αμέσως μετά τώρα πάμε να γράψουμε τον κωδικά μας. Εάν το πιν του I, πρώτη περίπτωση όπως την καταγράψαμε, είναι μεγαλύτερο από το max 1. Προσοχή, προσοχή. Τότε αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι στο max 2 πρώτα αποθηκεύω ότι ο προηγούμενος μεγαλύτερος τώρα έγινε δεύτερος μεγαλύτερος, είναι το max του 1 και επίσης το max του 1 γίνεται το πιν του I. Τη συμπάθειά σου, η στίχηση την έκανα πάρα πολύ άσχημη και αντιαισθητική, ελπίζω στη συμπάθειά σου. Και εδώ πέρα λοιπόν πάμε τώρα στο αλλιώς και πάμε παραμέσα, όπου εδώ τώρα η δεύτερη περίπτωση που υπάρχει είναι αν το πιν του I είναι μεγαλύτερο του max 2. Τότε έχουμε ότι το max 2 θα αλλάξουμε μόνο και θα το κάνουμε να είναι το πιν του I. Μαγεία ο κώδικας, έτσι δεν φαντάζομαι συμφωνείς. Ωραία παραλλαγή είναι αυτή εδώ, έτσι μπορεί να φαίνεται απλή στην αρχή, αλλά πραγματικά έχει ένα συλλογισμό, γιατί άλλο πράγμα τα προγραμματιστικά εργαλεία που έχουμε και άλλο πράγμα ο συλλογισμός. Δηλαδή πρώτα το λύνουμε συλλογιστικά, αλλά αμέσως μετά πηγαίνοντας στην ψευδογλώσσα, σε κώδικα γενικότερα, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε. Λοιπόν, εκτύπωση του αποτελέσματος. Οι δύο μέγιστοι αριθμοί είναι, και τυπώνουμε τους δύο μέγιστους αριθμούς. Να τυπώσουμε το max 1 πρώτα, να του βάλουμε και κάνα κενό και αμέσως μετά να τυπώσουμε και να του βάλουμε και ένα κόμμα εδώ, τι λες. Και αμέσως μετά να του βάλουμε και το max 2. Το ευλογούμε τώρα το πρόγραμμα για να είναι καλοτάξιδο, αφού πρώτα βέβαια το σώσουμε. Μεγάλο το μάθημα, αλλά εδώ πέρα έχουμε κάνει, να ξέρεις, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν αυτά τα ξέρεις που έχουμε κάνει, πραγματικά, έτσι, ακουμπάς την τελειότητα. Εφαρμογή 2, και τι κάναμε, 2 μέγιστη. 2 μεγαλύτερη. Τέλος πάντων, με την ονοματολογία θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο συνεπή. Πρώτης, λοιπόν, το φτιάξε το επίμαχο και πάμε να το τρέξουμε και να το καμαρώσουμε. 8 λοιπόν αριθμούς θα βάλω. Πρώτος, δεύτερος, έκτος, τρίτος. Παίζω λίγο με τα δεδομένα, ξέρεις. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μας βγάζει το μεγαλύτερο είναι το 7 και το 6. Πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα, έτσι. Δεν έχουμε να πούμε κάποιο άλλο. Ας κάνουμε άλλη μια εφαρμογή. Να βάλουμε 5 δεδομένα αυτή τη φορά και του δίνω 4, 5, 3, 2, 1, 3. Η μεγαλύτερη αριθμή είναι το 5 και το 4. Να του βάλω άλλο ένα, να του κάνω και ένα καμένο, να δούμε ότι όλα πάνε καλά και με ισοτικές σχέσεις. Το 3 και το 3. Είναι πραγματικά τέλειο.